νέο κύμα νηλαιούς επιδρομής απατεώνων που αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη. Τελευταίο θύμα ιδιοκτήτρια τουριστικού καταλύματος στους Βόρους της Μεσαράς που έχασε μέσα σε δευτερόλεπτα 38.000 ευρώ. Όμως ο αγώνας δρόμου των αστυνομικών του τμήματος Φεστού αποκάλυψε σε χρονορεκόρ τους απατεώνες και μπλόκαρε τα χρήματα πριν εξανεμιστούν από τους δράστες. Σε αντίθεση με δεκάδες πολίτες και επιχειρηματίες στην Κρήτη που πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της απάτης τους τελευταίους μήνες. Επειδή στον επαγγελματικό μου βίο, στα ξενοδοχεία δηλαδή, στέλνανε τέτοια πράγματα, ναι, είμαστε προσεκτικοί, τα βλέπαμε. Λόγω πείρας τα αναγνωρίζαμε. Η πληθώρα των κρουσμάτων έχει προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία της Κρήτης. Η απάτη είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο έγκλημα και σχετίζεται με τις κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές, θα έλεγα, συνθήκες που επικρατούν σε μια κοινωνία. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο ευνηδιασμός, η συναισθηματική ευαλωτότητα. Η 38χρονη επιχειρηματίας παγιδεύτηκε από απατεώνες που έκαναν κράτηση στο τουριστικό κατάλημα που διατηρεί στους Βόρους. Ζήτησαν το IBAN του λογαριασμού της για να καταθέσουν τα χρήματα, ενώ με αλλεπάλληλες επικοινωνίες κατάφεραν να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του θύματος. Λίγο αργότερα την ενημέρωσαν ότι θα έστερναν τελικά τα χρήματα μέσω της υπηρεσίας Λεφτά στο Λεπτό. Ζήτησαν και έλαβαν τον κωδικό της άτυχης γυναίκας και την έπεισαν να τους δώσει ακόμη και τον κωδικό έγκρισης της συναλλαγής που έκαναν. Η γυναίκα έχασε τη γη κατά τα πόδια της, βλέποντας στην οθόνη ότι το ποσό της ανάληψης που έγινε ήταν 38.000 ευρώ, όσα είχε και δεν είχε. Ο κόσμος το γνωρίζει, αλλά ατυχώς φαίνεται αυτή είναι πιο έξυπνη από εμάς καμιά φορά. Αυτού του είδους οι απάτες είναι γνωστές εδώ και χρόνια στον ξενοδοχειακό κλάδο, ωστόσο το θύμα φαίνεται να ευνηδιάστηκε. Βεβαίως είμαι υποψιασμένος. Το να φέρεις λεφτά απ' έξω και να στα πάρουν οι άλλοι να δουλεύει, που δούλευα εγώ 41 χρόνια έξω. Και να μου τα πάρουν οι άλλοι τώρα, έτσι. Ευτυχώς η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς του τμήματος Φεστού που μπλόκαραν το πακιστανικό κινητό το οποίο χρησιμοποίησαν οι απατεώνες από την Καλαμάτα όπου έδρασαν, ενώ μέσω της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατάφεραν να μπλοκάρουν και τα χρήματα πριν γίνουν καπνός. Έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες από συμπολίτες μας, οι οποίοι παραπλανήθηκαν από μηνύματα δίθεν τραπεζών. Ποντάρουν στην τρομοκρατία. Τα email που στέλνουν είναι τρομοκρατούν ότι ενεργοποιήστε το, απενεργοποιήστε το, προσέξτε, έχει πρόβλημα, φτιάξτε το. Α, τα έχετε δει. Ναι, στέλνουν παντού και στη δουλειά στέλνουν. Συνήθως στέλνουν στα εταιρικά email περισσότερο παρά στα προσωπικά. Τις τελευταίες εβδομάδες τα κρούσματα απάτης στην Κρήτη έχουν εξελιχθεί σε απόλυτη μάστιγα με το ύψος της ζηλίας των δραστών να φτάνει λιγκιώδη ποσά. Και την αστυνομία να ζητά την προσοχή των πολιτών, όπως εξηγεί εκπρόσωπος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, Σοφία Λογαρίδου. Καμία τράπεζα, κανένας δημόσιος φορέας δεν θα ζητήσει τα προσωπικά τους δεδομένα, τους μυστικούς κωδικούς, τους αριθμούς. Πριν από κάθε απόφαση να πατήσουμε το link που μας υποδεικνύεται, ας κάνουμε μία παύση. Ίσως αυτή η παύση προστατεύσει την περιουσία.